24 οι νεκροί μέχρι στιγμής, περισσότεροι από 800 οι τραυματίες και απροσδιορίστος αριθμός των αγνοωμένων μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Στα πλάνα μας βλέπουμε μια χαρούμενη στιγμή. Είναι ο απεγκλωβισμός ενός 15χρονου αγοριού μετά από 10 ώρες παραμονής κάτω από τα ερείπια. Είναι ο 15χρονος Γκιουνέι, ο οποίος άντεξε το παιδί. Άντεξε, τον εντόπισαν οι άνδρες των σωστικών συνεργείων και βλέπουμε εδώ τον ενθουσιασμό όλων των ομάδων που κατάφεραν να βγάλουν το παιδάκι ζωντανό κάτω από τα ερείπια. Είχαμε και μια δεύτερη καλή είδηση, απεγκλωβισμός άλλου ενός παιδιού, μιας νεαρής κοπελίτσας, είναι περίπου στην ίδια ηλικία με το αγόρι, έφηβη, είναι η Μπουρσάν. Πάνω από 10 ώρες ήταν κάτω από τα ερείπια. Μάλιστα, της μιλούσε στο τηλέφωνο ο Υπουργός Γεωργικής Ανάπτυξης της Τουρκίας, ο οποίος είχε μεταβεί στο σημείο. Και τα δύο παιδιά βλέπουμε εδώ. Είναι συγκλονιστική στιγμή. Συγκλονιστική στιγμή που βγαίνει το παιδί από τα ερείπια, αλλά συγκλονιστική είναι και η χαρά των διασωστών όταν καταφέρουν να σώσουν μια ανθρώπινη ζωή. Άντεξαν τα παιδιά. Δυστυχώς 24 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Ανασύρθηκαν νεκροί κάτω από τα ερείπια. Πόσα κτίρια έπεσαν? Έπεσαν τουλάχιστον 20 κτίρια. Uh-huh. Και δεκάδες άλλα έχουν υποστεί ζημιές από πολύ σοβαρές μέχρι λιγότερο σοβαρές. Τα περισσότερα δεν είναι κατοικήσιμα. Βλέπουμε εδώ πλάνα. Αυτή η 11όροφη πολυκατοικία κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος δευτερόλεπτα μετά το χτύπημα του σεισμού. Θέλω να σου πω ότι είναι περισσότεροι από 1.300 άνδρες οι διασώστες που επιχειρούν στα ερείπια. Έχουν ολοκληρωθεί έρευνες σε 8 κτίρια, που σημαίνει ότι εκεί έχουν τελειώσει τα πάντα. Συνεχίζονται σε άλλα 12 κτίρια, που σημαίνει ότι υπάρχουν ελπίδες να βρεθούν και άλλοι επιζώντες. Βέβαια, όσο περνάει η ώρα, οι ελπίδες μειώνονται. Είναι τεράστια καταστροφή. Βεβαίως, είναι αυτό που λένε, Μαργαρίτα μου, ότι εκεί δεν υπήρχαν κτίρια φτιαγμένα με τον αντισεισμικό σχεδιασμό. Προφανώς, και αν σκεφτεί κανείς ότι η Σμύρνη είναι μια καινούρια πόλη, δεν είναι μια πόλη η οποία έχει κτίρια τα οποία. Αυτά βλέπουμε. Είναι καινούρια κτίρια και όμως κατέληξε των τελευταίων δεκαετιών. Συνέβη το ίδιο όπως συνέβη και πριν από το 1997 στο σεισμό της Κωνσταντινούπολης. Δυστυχώς. Που οι κακές κατασκευές είχαν στοιχεί στη ζωή τότε σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Βεβαίως ξέρουμε ότι η Ελλάδα έχει προσφέρει την βοήθειά της, αν θέλουν, αν χρειάζονται. Είχαμε και την πρώτη επικοινωνία, Μαργαρίτα μου, μετά από 10 μήνες, Μητσοτάκη Ερντογάν. Τηλεφώνησε ο κ. Μητσοτάκη πριν γίνει το κακό στην Ελλάδα. Και είχαμε και tweet από τον Τούρκο πρόεδρο, ο οποίος ευχαρίστησε τον Έλληνα πρωθυπουργό. Και πάντα σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών είναι αυτονόητη η βοήθεια της μία χώρα στην άλλη. Σωστό. Συνεχίζουμε να βλέπουμε πλάνα. Βλέπουμε εδώ και το αυτό είναι το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα συνεχίσουν οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων κατά τη διάρκεια της ημέρας για να δούμε πόσα θα παρακολουθείς, Μαργαρίτα μου, και εκ νέου επικοινωνούμε. Είναι 196 σεισμικές δονήσεις, εκ των οποίων 23 άνω των 4 ρίχτερ, που σημαίνει ότι η γη εξακολουθεί να σύεται και είναι πολύ δυσκολότερη η προσπάθεια των διασωστών να βρουν ανθρώπους ζωντανούς κάτω από τα ερείπια των κτηρίων.